Λοιπόν, το απογευματινό πάνελ έχει τίτλο «Δίκτυα του εγκεφάλου, διαδρομές του νου». Πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Δακρότσης. Ο τίτλος ομιλίας του είναι «Η αισθητική διευθέτηση αρχών που υπερβαίνουν τα όρια της εμπειρίας ως μείζον πρόκληση της σύγχρονης επιστήμης προς τη φιλοσοφία». Γραφικό που έχω στη διάθεσή μου, ο κύριος Δακρότσης Δημήτριος είναι διδάκτορας φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ στην Αθήνα. Κύριε Δακρότση, είμαστε έτοιμοι. Καταρχήν, Επιτροπή, τον κύριο Γιωτάκο, τον κύριο Χατζημοϊσή, τον κύριο Θεοδόρο, που βρίσκεται και στο Προεδρείο, τους επιστημονικούς υποστηρικτές, την Ελληνική Εταιρεία δηλαδή Κλινικής Νευροφυσιολογίας, την Ελληνική Νευροφυσιολογική Εταιρεία και τους χορηγούς στο psychologynow.gr. Όσον αφορά στον τίτλο της παρούσας εισήγησης, η αισθητική διευθέτηση των αρχών που υπερβαίνουν τα όρια της εμπειρίας ως μείζωνα πρόκληση της σύγχρονης επιστήμης από τη φιλοσοφία. Είναι ένα ερώτημα που έχει σχέση με το πώς μπορούν να προσδιοριστούν οι λειτουργίες του νου και σύμφωνα με ποιες αρχές ήταν χρήσιμο να κατηγοριοποιηθούν. Το ερώτημα αυτό είναι διτό και αφορά τόσο στην επιστήμη όσο και στη φιλοσοφία. Στην πρώτη, στην επιστήμη, εφόσον μέλημά της είναι η αναζήτηση συμπερασμάτων διαμέσου του πειράματος και της ανάλυσης, και στη φιλοσοφία, εφόσον η αποσοφήνιση επιστημονικών εννοιών και ορισμών διευθετείται κυρίως φιλοσοφικά. Προϋπόθεση για μια τέτοια συσχέτιση είναι οι αρχές της επιστήμης να συμβαδίζουν προς τις αρχές της εμπειρίας και οι κατευθύνσεις της φιλοσοφίας να μην αντίκειται προς τους όρους του επιστημονικού πειράματος. Να προσφέρει δηλαδή η φιλοσοφία τους ορισμούς της πραγματικότητας σύμφωνα με τους επιστημονικούς κανόνες που διέπουν αυτούς τους ορισμούς. Επιστήμη και φιλοσοφία, λοιπόν, οφείλουν να ενσωματώνουν και να γενικεύουν πληροφορίες κατά τρόπο ανάλογο προς τις προτάσεις και τις εκφράσεις μιας φυσικής γλώσσας. Ωστόσο, σε μια εποχή όπου τα συμπεράσματα της επιστήμης ξεπερνούν τη δυνατότητα των αισθήσεων να ανατρέχουν σε προϋπάρχουσες εμπειρίες και να επιβεβαιώνονται διαμέσου αυτών, δημιουργούνται συζητήσεις γύρω από το εάν η φιλοσοφία μπορεί να συνεχίσει να στέκεται δίπλα στην ενοιολογική γνώση, στην επιστήμη και να ταξινομεί με ακρίβεια τα αποτελέσματά της. Εξετάζοντας το σύνολο των σχέσεων μεταξύ αισθητικών και λογικών μορφών, στην ομιλία που ακολουθεί, επειδή είναι ήδη μελέτης, θα εξηγήσουμε γιατί η φιλοσοφία διαμέσου μιας μεθοδολογίας που είναι αποτέλεσμα ιστορικής κληρονομιάς αλλά και κοινωνικής πρακτικής ταυτόχρονα, όχι μόνο αφήνει χώρο, αλλά ενθαρρύνει τη δημιουργία νέων συντακτικών σχέσεων με την επιστήμη, ανοίγοντας δρόμο για την αισθητική κατανόηση της επιστημονικής μέτρησης αλλά και της ειδικής φύσης του μετρούμενου. Δεν ξέρω αν υπάρχει μεγαλύτερο χάρισμα για τον άνθρωπο από την ικανότητα να εξισορροπεί τις λειτουργίες του νου του, τη λογική με το σκοπό και τη διασκεπτική ενέργεια με τη βούληση. Αρκεί να αναλογιστούμε ότι καμία σκοπιμότητα δεν στερείται λογικών κρίσεων και αντίστροφα. Κάθε λογική κρίση οδηγείται από πρακτικές σκοπιμότητες, από αξιολογικές συνιστώσεις. Πώς όμως μπορούν να προσδιοριστούν οι λειτουργίες του νου και ακόμα περισσότερο σύμφωνα με ποιες αρχές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν? Εδώ είναι ένα ερώτημα επιστημονικό, εφόσον αναζητά λύση διαμέσου του πειράματος και της ανάλυσης, ταυτόχρονα όμως και φιλοσοφικό, δεδομένου ότι οι επιστημονικές έννοιες, όπως αποκαλύπτει η χρήση τους, βασίζονται κατά κύριο λόγο στις κατευθύνσεις της φιλοσοφίας. Προϋπόθεση για μια τέτοια συσχέτιση είναι οι κατευθύνσεις και τα συμπεράσματα της φιλοσοφίας, λοιπόν, όπως είπαμε, να μην αντίκειται στα αποτελέσματα και τις μετρήσεις του επιστημονικού πειράματος. Ρόλος της επιστήμης είναι η λογική μελέτη και ανάλυση των φυσικών φαινομένων και της φιλοσοφίας η αποσαφήνιση των εννοιών. Όσον αφορά στην επιστήμη, η επιστήμη αυτοκαθορίζεται, δηλαδή ανατρέχει στις βάσεις της, επιβεβαιώνοντας ή αναθεωρώντας τα δεδομένα, διατηρώντας έτσι ζωντανά τα ερωτήματά της. Σκοπός της επιστήμης είναι διαμέσου της ανάκλησης των ερωτημάτων της να καλύπτει όσο το δυνατό περισσότερα κενά. Έτσι κινείται η επιστήμη, μεταβαίνοντας από το απλούστερο στο συνθετότερο και αντίστροφα, προκειμένου να επιβεβαιώνει τις παρατηρήσεις της με βάση την πρόβλεψη. Και πώς λειτουργεί η ενοιολογική γνώση? Ό,τι κάνει ο νους είναι να αντιλαμβάνεται τη φυσική επαναληπτικότητα και την περιοδικότητα των φυσικών φαινομένων και να αναζητά τα αίτια τους.
Προσδιορίζοντας τα αίτια στο περιβάλλον του χωροχρόνου, ο άνθρωπος κατανοεί τις συνθήκες, δηλαδή τις προϋποθέσεις της επαναληπτικότητας, και βάσει αυτής της κατανόησης προβλέπει πώς θα αντιδράσει η ύλη όταν βρεθεί κάτω από παρόμοιες συνθήκες. Η πρόβλεψη, επομένως, βασίζεται στη μελέτη της επαναληπτικότητας των φαινομένων. Είναι ωστόσο η εμπειρία μας ασφαλής βάση άντλησης πληροφοριών? Τα φυσικά φαινόμενα, ιδωμένα ως εμπειρικά αποτελέσματα αλληλεπιδράσεων, κατηγοριοποιούνται με κριτήριο τις μεταβολές που προκαλούν. Ωστόσο, ο συνδυασμός των δυνάμεων της φύσης, προκειμένου να κατανοηθεί, πρέπει να βρει ένα ασφαλές διασκεπτικό μονοπάτι, μια οικία κατάσταση σε σχέση με την εμπειρία. Πώς όμως οι άνθρωποι κατανοούμε τις γνώσεις που αποκτούμε διαμέσου της παρατήρησης? Έχοντας κατανοήσει ότι η φύση για τη διατήρηση των ισορροπιών της συντηρεί και εφαρμόζει τους ίδιους μηχανισμούς με τους οποίους έχει εφοδιάσει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος συσχετίζει τις μεταβολές που συμβαίνουν στο περιβάλλον με τις μεταβολές που προκαλεί ο ίδιος με τις πράξεις του, οι οποίες είναι αποτελέσματα βουλητικών σκοπιμοτήτων. Τα αποτελέσματα αυτά ερμηνεύονται από τη λογική ως και αποτελεσμάτων. Παρατηρώντας τα αποτελέσματα των φυσικών μηχανισμών στον εαυτό του, ο άνθρωπος μπορεί να επιτύχει ασφαλή πρόβλεψη των αποτελεσμάτων των λειτουργιών των ίδιων μηχανισμών σε άλλα επίπεδα της φύσης. Επομένως, κάθε φαινόμενο μπορεί να προβλεφθεί εφόσον περιέχει αναγνωρισμένα για την αποτελεσματικότητά του επίπεδα ασφαλούς σύγκρισης. Άλλωστε, ο όρος φυσικός νόμος φέρει το ειδικό βάρος του σκοπού, της τελικότητας, που είναι πέρα για πέρα χαρακτηριστικό του βουλητικού μας νου. Η φύση δεν βούλεται, επομένως δεν μπορεί να παράγει νόμους. Ό,τι βούλεται είναι ο άνθρωπος, ο οποίος είναι προσανατολισμένος από τη φύση να αναγνωρίζει φαινομένο. Επομένως, όχι η φύση, αλλά ο άνθρωπος δημιουργεί νόμους με βάση την αρχή της λογικής τακτοποίησης των παρατηρήσεών του. Πιο αναλυτικά, η καταγραφή και κατηγοριοποίηση των αποτελεσμάτων της παρατήρησης της ύλης με βάση τους όρους παρατήρησης του εαυτού μας συνιστά χρήσιμο εργαλείο κατανόησης του περιβάλλοντος. Παρατηρώντας φαινόμενα, ο νους ανακαλεί τις εμπειρίες του, συνθέτοντας και ανασυνθέτοντάς τες. Όταν τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων συμφωνούν με τις προβλέψεις, παράγεται γνώση. Έτσι, ο νους μετατρέπει τη γνώση των φαινομένων σε αρχή τεκμηρίωσης συμπερασμάτων, την οποία χρησιμοποιεί για περαιτέρω αναλύσεις και συνθέσεις. Οι γνώσεις που αποκτούνται από την παρατήρηση ανακαλούνται αυτόματα όταν ο νους αντιληφθεί ότι υπάρχει ιδανική σχέση ανάμεσά τους, ώστε να τις συνδυαστούν. Και πώς όμως λειτουργεί μια τέτοια εμπειρία? Η εμπειρία της ομοιομορφίας της ύλης δίνει την εντύπωση ότι οι μεταβολές στο περιβάλλον συνδέονται με κάποιο. Ωστόσο, όπως είπαμε, η φυσική δεν είναι παρά οι ενοιολογικές διατυπώσεις του πώς εμείς οι ίδιοι αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα και με ποιους τρόπους μπορούμε να τη μεταβάλουμε προς όφελός μας. Αναφέρονται δε οι φυσικοί νόμοι μόνο στη μία πλευρά του πανάρχιου κοσμογονικού προβλήματος, της αποσαφήνισης των τρόπων αλληλεπίδρασης των αισθητών. Μια αλληλεπίδραση που κινείται στα όρια μεταξύ συμφωνίας και αντιπαράθεσης, δεδομένου ότι η βεβαιότητα της φυσικής σταθερότητας είναι τίποτα περισσότερο από μια προοπτική κατανόηση της πραγματικότητας σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Τι συμβαίνει ωστόσο όταν υπάρχει διάσταση μεταξύ προβλέψεων και αποτελεσμάτων? Στην περίπτωση αυτή, η θεωρία, ο θεωρητικός μας νους, ανατρέχει τις εμπειρίες και τις ανασυνθέτει έτσι ώστε να επιτύχει τον πλησιέστερο δυνατό συνδυασμό. Έτσι λειτουργεί η λογική. Ως πρωτότυπη εφαρμογή των δεδομένων της εμπειρίας σε σχέση προς τον θεωρητικό κανόνα των προβλέψεων. Και ποια είναι η προϋπόθεση της πρωτοτυπίας όσον αφορά στο νου? Η προϋπόθεση αυτή δεν είναι άλλη από τη δημιουργικότητα. Ο δημιουργικός νους διαμέσου της παρατήρησης αποκαλύπτει τους τρόπους με τους οποίους η ύλη αλληλεπιδρά και δημιουργεί κάτι εντελώς διαφορετικό, όχι ως προς την πρώτη ύλη, αλλά ως προς τη μορφή. Αυτή είναι η δημιουργικότητα. Η ενσάρκωση των λογικών συνθέσεων, το αποτύπωμα του νου στην ύλη. Εδώ εισέρχεται ο ρόλος της φιλοσοφίας με σκοπό την αποσαφήνιση νέων και πιο σύνθετων μορφών και ενιών, με γνώμονα το βαθμό αποσαφήνισης τους. Ωστόσο, αποσαφήνιση σημαίνει ταυτόχρονα και συστηματοποίηση, δηλαδή δημιουργική ενίσχυση των γνώσεων διαμέσου μιας ακλόνητης διαβεβαίωσης που θα ονομάζαμε προλογική ή καλύτερα αισθητική. Αποτελεί ωστόσο
αισθητική εμπειρία εισάξει ο κριτήριο γνώσης με τη λογική ώστε να τοποθετεί τα συμπεράσματά της δίπλα στα επιστημονικά. Προσεκίζοντας το ζήτημα από επιστημονική σκοπιά, παρατηρούμε ότι από την περίοδο της ανθρωπιστικής επανάστασης και έπειτα βρίσκεται σε εξέλιξη μια συστηματική προσπάθεια ανάδειξης της λογικής ως μοναδικής κατηγορίας του νου, η οποία λειτουργεί σε βάρος της γενικής προεπιστημονικής κοσμοθεωρίας περί ύπαρξης μιας ακλόνητα επιβεβαιωμένης γνώσης που εμπειρικά προηγείται των ενιών. Ο νους για τους θεωρητικούς της επιστημονικής προσέγγισης συνδέεται με τα αποτελέσματα των μελετών της ανατομίας του εγκεφάλου, οι οποίες αποκαλύπτουν σε σημαντικό βαθμό τα κέντρα των νοητικών διεργασιών. Στο περιβάλλον αυτό αντιπαρατέθηκαν οι δύο θεωρίες προσέγγισης των λειτουργιών του νου. Ο οδηγισμός, με κύριο εισηγητή τον Ντεσκά, τον Καρτέσιο, ο οποίος υποστήριζε την αλήθεια των προεπιστημονικών αντιλήψεων περί ενός νου ελεύθερου να ανατρέχει θεωρία υποθέσεις, όταν η λογική αδυνατεί να επιλύσει τα λογικά διέξοδα. Και από την άλλη ο μονισμός, ο οποίος εξέφραζε ότι η βιολογική ενότητα νου και πνεύματος είναι εν δυνάμει να καλύψει κάθε λογική αδυναμία. Σύμφωνα με τον διεισμό, εγκέφαλος και νόηση αποτελούν διαφορετικές υποστάσεις, οι οποίες συναντώνται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Εγκέφαλος και νους, ύλη και πνεύμα, συνθέτουν αλλά και συντίθεται στο περιβάλλον της ζώσης πραγματικότητας και εκδηλώνονται ως γνώσεις. Ο νους χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη τον εγκέφαλο, ενώ ο εγκέφαλος μετέρχεται εξολογικών υποθέσεων που φαντάζουν ικανές να περιγράψουν την υπερβατική προέλευση των αρχών που διέπουν τη λειτουργία του. Δεδομένου ότι δεν υπήρχε αποδεδειγμένο σημείο αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο υποστάσεων, της υλικής και της υπερβατικής, ο Καρτέσιος υπέθεσε ότι η λογική ψυχή του εγκεφάλου και συγκεκριμένα στην περιοχή της επίφυσης. Στην πραγματικότητα, ο λόγος ήταν ότι κανείς δεν γνώριζε τίποτα για τη λειτουργία της επίφυσης, ούτε σήμερα γνωρίζουμε ακριβώς τον ρόλο της. Επομένως, εύκολα μπορούσε να θεωρηθεί ως μηχανισμός σύνδεσης μεταξύ ψυχής και σώματος. Από την άλλη μεριά, οι οπαδοί της μονισμής ρωτήθηκαν πώς είναι δυνατόν μια άλλη υπόσταση, όπως είναι η λογική ψυχή, μπορεί να εντοπίζεται και να προκαλεί μεταβολές στο εσωτερικό ενός φθαρτού σώματος. Απάντηση στο λεγόμενο καρτιανό παράδοξο, η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο υποστάσεων του ανθρώπου, άειλης και φθαρτής, επιχείρησαν να δώσουν κυρίως οι Γάλλοι εγκυκλοπαιδιστές και οι Γερμανοί ληστές φιλόσοφοι, οι θέσεις των οποίων οδήγησαν σταδιακά στην αποπνευματοποίηση της νόησης. Από εκεί και έπειτα, πειραματισμοί της βιολογίας και της νευροφυσιολογίας απέδειξαν την εξέλιξη του νευρικού συστήματος κατά την πορεία των γεωλογικών αιώνων, από τα πρώιμα στάδια συγκέντρωσης νευρικών συμπλεγμάτων στις κατώτερες περιοχές του εγκεφαλικού φυλίου προς τα ανώτερα τμήματα. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι παρόλη την πρόοδο των νευροεπιστημών, πολλά ερωτήματα που αφορούν στη σύνδεση μεταξύ εγκέφαλου και νόησης και ερμηνείες νοητικών λειτουργιών που συνδέονται με την παραπάνω σχέση Ο μονισμός επιμένει ότι ο νους αποτελεί παράγωγο της ύλης και απορρίπτει ως μεταφυσική κάθε τοποθέτηση πέρα από τα όρια της ζώσης πραγματικότητας. Εδώ δεν προσπαθούμε να επιλύσουμε την παραπάνω διαμάχη, δεδομένου ότι ο κύριος λόγος της μελέτης και αποσαφήνιση θεμελιωδών ορισμών γύρω από την ποσότητα και το είδος της ενέργειας που διοχετεύεται στους νευρώνες, δημιουργώντας ότι ο Χόντεριχ περιγράφει ως ενσυνείδητες εκδηλώσεις, βρίσκεται στα χέρια της επιστήμης. Η εγκεφαλοποίηση νόησης, αν και συνδέθηκε με τα επιτεύγματα της λογικής, εντούτοις δημιούργησε μια αυτοπεποίθηση για την ανωτερότητα της λογικής, ως μεθόδου ικανής όχι μόνο να ερμηνεύει, αλλά και να κατευθύνει τα πράγματα, λειτουργώντας απριόρι ως μηχανισμός που εμπεριέχεται στο εσωτερικό τους. Μιλώ για τα κινήματα του θετικισμού, του λογικού θετικισμού και του ιστορικισμού, τα οποία μέσα τα 20ου αιώνα και εξάντλησαν την επιχειρηματολογία του σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να φέρουν κάποιο αποτέλεσμα. Και πώς η φιλοσοφία υπερασπίζεται το δικαίωμά της να αποσαφηνίζει επιστημονικές έννοιες με γνώμονα την δημιουργική προοπτική. Η απάντηση της φιλοσοφίας προέρχεται από μια ιστορική πορεία χιλιετιών με βαθιές πολιτισμικές και κοινωνικές ρίζες. Ο νους ως κινητήριος αρχή της γνώσης αλλά και των αξιών της ηθικής συνδέεται με έργα που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Είναι όλα παράγωγα αισθητικής και λογικής γνώσης. Ο φιλοσοφικός νους αρχικά προσλαμβάνει αισθητικά το περίγραμμα, τη μορφή μια
ψυχολογικά και εν τέλει την πραγματοποιεί. Η αισθητική δραστηριότητα εντοπίζεται στο αρχικό στάδιο της νοητικής λειτουργίας, ενώ η πραγματοποίηση στο τελικό. Τόσο η αισθητική δραστηριότητα όσο και η λογική λειτουργούν σύμφωνα με ένα σκοπό, την διασάφηση των ορίων της πραγματικότητας. Και η βούληση είναι η λειτουργία που ενεργοποιεί το υποκείμενο να πράξει σύμφωνα με τις επιταγές του σκοπού αυτού. Η διαίρεση του νου σε κατηγορίες, σύμφωνα με κριτήρια που περιγράψαμε προηγουμένως, έχει αφετηρία τη σκέψη του Αριστοτέλη. Ο εισηγητής της λογικής επιστήμης πρότεινε τον διαχωρισμό των αρχών του νου σύμφωνα με το χαρακτήρα του σε θεωρητικό, πρακτικό και ποιητικό. Συγγνώμη, μια στιγμή να ζητήσω κάτι. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να έχετε τη διαφάνεια την προηγούμενη, γιατί οι διαφάνειές σας προτρέχουν λίγο αυτόν που λέτε. Είμαι στην προηγούμενη διαφάνεια που λέει είναι 7, που έχει κάτω δεξιά το νούμερο 7. Εμείς βλέπουμε την 8. Βλέπαμε την 8. Ωραία, τώρα με την 7 είμαστε ok. Τώρα με την 7 είμαστε ok. Ναι, συγγνώμη. Επομένως, προχωράω με λίγο χαμηλότερη ταχύτητα σε αλλαγές σελίδες, γιατί μάλλον το... Ο νους, λοιπόν, στο θεωρητικό επίπεδο επεξεργάζεται συλλογισμούς που οδηγούν σε περιγραφές γεγονότων. Στο πρακτικό, όμως, συλλογισμούς που οδηγούν σε ηθικές αξιολογήσεις. Ο Μπενεντέτο Κρότσο, ο Ιταλός φιλόσοφος, στο έργο του «Εσθέτικα», σημειώνει ότι οι δύο μορφές του θεωρητικού πνεύματος, η αισθητική εποπτεία και η λογική, αποτελούν διαφορετικές πλην ισότιμες μορφές γνώσης. Ισότιμες. Κάθε έννοια περιέχει μια πλευρά αισθητική. Ως γνώση, η αισθητική εποπτεία δεν έχει ανάγκη λογικής επιβεβαίωσης. Αντίθετα, η λογική επιβεβαίωση κατηγοριοποιεί, κατατάσσει και αναλύει αισθητικές πληροφορίες για να κατανοήσει τους νόμους που διέπουν το περιβάλλον. Ο πρώτος βαθμός του θεωρητικού μας νου, επομένως, χρησιμοποιεί ποικίλους τρόπους αποσαφήνισης των εισερχόμενων πληροφοριών, προκειμένου να δημιουργεί και να μεταδίδει επικοινωνιακά μορφές. Το ερώτημα εδώ είναι, εάν η αισθητική εποπτεία περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να γίνουν να γενικευτούν κατά τον ίδιο τρόπο. Οι θεωρητικές βάσεις για την ανάδειξη ενός καθολικού κριτηρίου που επιβεβαιώνει την ομοιογένεια των αισθητικών γνώσεων τέθηκαν από τον David Hume. Ο Hume διαπίστωσε ότι όλοι μας έχουμε μέσα μας έναν έμφυτο προγνωστικό κριτήριο το οποίο μας επιτρέπει να προσλαμβάνουμε τα συναισθήματα των συνανθρώπων μας. Διαμέσου της συμπάθειας, έμπαθη, όπως ονόμασε ο Hume, συγγνώμη που διακόπτω, είμαστε στη διαφάνεια 8. Ελπίζω να έχει βγει. Ναι, ωραία, τη βλέπουμε. Όπως λοιπόν... Ωραία. Διαμέσου της συμπάθειας, έμπαθη λοιπόν, όπως ονόμασε ο Hume, αυτή την ενέργεια του νου, αλληλεπιδρούμε με το συστηματικό κόσμο των συνανθρώπων μας, ακόμη και όταν δεν έχουμε ίδια γνώση των εμπειριών τους. Πρόκειται για ένα ενσυναίσθητο τρόπο επικοινωνίας, βασισμένο στην κατά κύριο λόγο ανάμνηση βιογραμμένων στην προλογική περιοχή της εμπειρίας μας. Σήμερα η γενετική έχει ερμηνεύσει τη δυνατότητα αναγνώρισης των συναισθημάτων μεταξύ των ανθρώπων ως ειδική εκδήλωση ενός έμφυτου αλτρουισμού, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να προσανατολίσει το θυμικό προς ό,τι ωφελεί το είδος μας. Ενώ η νευροβιολογία ερευνά το ενδεχόμενο ύπαρξης εγκεφαλικών δομών που επεξεργάζονται και ενσωματώνουν τις ηθικές αξίες διαμέσου διαδικασιών ανταλλαγής αφομοίωσης συμπεριφορών. Είναι επομένως το συναίσθημα ενδιάθετος τρόπος επικοινωνίας. Παρόλο που ο Hume υπέθεσε ορθά μια προλογική λειτουργία, μια λειτουργία που προϋπάρχει και επιβεβαιώνει κάθε ενοιολογική αρχή, στη συνέχεια συνέδεσε αυτή τη λειτουργία όχι με προλογικά χαρακτηριστικά, δηλαδή με γνώσεις, αλλά με συναισθηματικές ποιότητες, δηλαδή ψυχολογικά αποτυπώματα εμπειριών. Δεν είναι ωστόσο το συνέστημα ότι μεταδίδει την συνέστηση, αλλά η αισθητική υποπτία, συναισθηματικές εκδηλώσεις παρατηρούνται και σε άλογα είδη, συνδεδεμένες μάλιστα με συγκεκριμένες εμπειρίες ωφέλιμων ή μη ωφέλιμων καταστάσεων. Σε καμία περίπτωση, ωστόσο, αυτές οι εκδηλώσεις δεν είναι δυνατόν να γενικευτούν μεταξύ των ζώων, να αποτελέσουν δηλαδή γνώση. Το συναίσθημα δεν λειτουργεί ως παραγωγός αισθητικών γνώσεων, ούτε ως γνωσιακός αναμεταδότης μεταξύ των κοινωνικών ατόμων, αλλά μάλλον ως λειτουργικός ενδείκτης του γεγονότος της αισθητικής εμπειρίας. Μια βιωματική ανάμνηση δηλαδή. Συνοψίζουμε. Αναφέροντας ότι με τον όρο αισθητική εποπτεία φιλοσοφικά
συχνά εννοούμε την άμεση επιβεβαιωμένη εμπειρία, η οποία δεν χρειάζεται τη λογική ανάλυση προκειμένου να αποκτήσει καθολική ισχύ. Η βεβαιότητα για τον χρόνο, τον χώρο, τη μορφή των αντικειμένων προέρχεται από παραστάσεις του νου της αισθητικής εποπτείας της πραγματικότητας, δηλαδή γνώσης των μορφών. Σύμφωνα με τον Μπενέντετο Κότσε, η λογική, όπως και η αισθητική εποπτεία, αποτελούν κατηγορίες του θεωρητικού μας νου. Η αισθητική εποπτεία αφορά στην ατομική στιγμή, ενώ η λογική στην καθολική. Αντίστοιχα, η βούληση και η ηθική αναφέρονται στο πρακτικό επίπεδο του νου και λειτουργούν η πρώτη ατομικά και η δεύτερη καθολικά. Η ατομικότητα του πρακτικού νου της βούλησης, κατά τη γενίκευσή της, παράγει ηθική. Το γεγονός ότι τα κίνητρα των πράξεών μας μπορούν να αναλυθούν ενοιολογικά, να επιβεβαιωθούν διασκεπτικά ως προς το κύρος, την καθαρότητα και την αποτελεσματικότητά τους, είναι δηλωτικό ότι η πρακτικότητα, η ηθική, αλληλεπιδρά με τη λογική. Πρόκειται για μια αλληλεπίδραση τόσο έντονη, ώστε κάθε διαχωρισμός της βούλησης από τη λογική, τους ο νους χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του μεμονωμένα ή σε συνδυασμό προκειμένου να εξυπηρετεί καταρχήν τις ανάγκες της στιγμής. Αυτή η λειτουργία, παρόλο που αποτελεί εκ των προτέρων προδιάθεση, η οποία κατηγοριοποιείται, η οποία προηγείται κάθε σκοπού, εντότις αποτελεί ταυτόχρονα και σκοπό. Καταλήγουμε επομένως στο πρώτο συμπέρασμα, ότι η τάση του ανθρώπου να θέτει σκοπούς αποτελεί παρακλάδι του ίδιου κορμού από τον οποίο προέρχονται φυσικές προδιαθέσεις. Πώς η τάση αυτή μπορεί να συμπλέψει με την νοητότητα, εάν εξειδικεύαμε το ερώτημα από το γενικό στο ειδικό. Λέμε λοιπόν ότι σημασία δεν έχει η πρώτη ύλη που χρησιμοποιεί ο νους, ούτε η προέλευσή της, αλλά η επεξεργασία της. Αντίθετα με τα άλογα είδη, ο άνθρωπος μπορεί να παρατηρεί και να αναγνωρίζει τα δεδομένα των παρατηρήσεών του. Παρατηρώντας ωστόσο τον εαυτό του ως ειδικός μέρος του περιβάλλοντος στο οποίο ανήκει, ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι είναι αυτόνομος ως προς το να σκέπτεται, να προβλέπει, να κρίνει, να θέτει σκοπούς και να έρθει. Η εμπειρία λοιπόν είναι η στέρεη βάση των αισθητικών προσλήψεων, των λογικών προβλέψεων και της βουλητικής πρακτικότητας της ίδιας της ηθικής. Διαμέσου των αποτελεσμάτων των μετρήσεων των φυσικών φαινομένων, αναγνωρίζουμε τις ποιότητες, τις διαστάσεις και τις δυνάμεις της ύλης και κατανοούμε το περιβάλλον. Τι είναι όμως ύλη και κατ' επέκταση τι... Η ύλη είναι η εμπειρία της αλληλεπίδρασης των δυνάμεων της περιραίουσας ενέργειας στον δυσδιάστατο χώρο και μονοδιάστατο προς τα εμπρός χρόνου. Τα συγχρονισμένα αποτελέσματα των οποίων αναγνωρίζουμε διαμέσου των αισθήσεών μας ως μορφές. Ό,τι λοιπόν δίνει υπόσταση στην ύλη είναι ο τρόπος με τον οποίο την προσλαμβάνουμε αισθητικά. Και ο τρόπος με τον οποίο συσχετίζουμε τα αποτελέσματα των αισθητικών προσλήψεων είναι η λογική. Κατέχουμε επομένως καθαρή γνώση των πραγμάτων. Αυτό είναι αδύνατο να συμβαίνει, δεδομένου ότι η φύση μας έχει εφοδιάσει με πρωταρχικά μηχανισμούς παραγωγής γνώσεων μόνο χρήσιμων για την επιβίωσή μας. Η υποόρους επαφή μας με τη γνώση περιχαρακώνει τα όρια της εμπειρίας μας. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για την ύλη που μας περιβάλλει και για το νου μας, δεδομένου ότι βιώνουμε τα αποτελέσματα της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης. Η γνώση επομένως ορίζεται και ορίζει την εμπειρία. Την εμπειρία των αισθητικών μορφών και την εμπειρία των ενιών. Και η ειδική κατηγορία που μας ορθεί να μεταβάλουμε τις δυνάμεις του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις επιδιώξεις μας είναι η βούληση, η οποία στη γενίκευσή της παράγει ηθική. Επομένως, η βούληση καθοδηγεί την εμπειρία μας να κατακτά ό,τι είναι συμφέρον του ατόμου και κατ' επέκταση του είδους. Και πώς ο άνθρωπος οριοθετεί τις γνώσεις του? Οι νόμοι των φαινομένων δεν είναι παρά τα αισθητικά αποτελέσματα των ενωρικών βεβαιοτήτων, των αισθητικών δηλαδή βεβαιοτήτων, προς ορισμένες αρχές οι οποίες μας φαίνονται αδιαπραγμάτευτες. Η εναλλαγή μέρας-νύχτας, η εναλλαγή των εποχών, η πορεία του χρόνου προς τα εμπρός, αποτελούν εμπειρικές επιβεβαιώσεις που αποδεχόμαστε, προκειμένου να προδιαγράψουμε τις ζωές, τα έργα μας και να περιχαρακώσουμε τα όρια των βουλήσεων και των πράξεών μας.
Τι γίνεται όμως όταν η ίδια η νόηση ανατρέπει αυτούς τους κανόνες, θέτοντας τη λογική υπεράνω της αισθητικής εποπτείας? Η σύγχρονη επιστήμη μπορεί να είναι βέβαιη για τη σχετικότητα του χώρου και του χρόνου μέσα στον οποίο μπορούμε να κινούμαστε. Ο χρόνος, παρόλο που είναι σχετικός, εντούτοις η κίνησή του γίνεται αντιληπτή, σταθερή, μονογραμμική πορεία προς τα εμπρός. Λειτουργεί δηλαδή η κίνηση στον χρόνο ως κριτήριο εντοπισμού της θέσης μας στον τρισδιάστατο χώρο. Απαντά, επομένως, ο υπολογισμός του χρόνου στο ερώτημα «πότε» σε σχέση με το ερώτημα «πού». Και αντίστροφα, ο υπολογισμός του χώρου απαντά στο ερώτημα «πού» σε σχέση με το «πότε». Η σχετικότητα λοιπόν του χώρου και του χρόνου είναι πέρα για πέρα πραγματική, όσο πραγματική είναι η κίνηση της Γης γύρω από τον ήλιο. Πρόκειται για μια αλήθεια η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή από τις αισθήσεις, αλλά μόνο από τη λογική. Ας προσπαθήσουμε να φανταστούμε αισθητικά χρόνο που στρεβλώνεται, που δεν έχει αρχή, τέλος, που κινείται προς κάθε κατεύθυνση. Και αντίστοιχα ενός χώρου ακίνητου, ασταθή και άμορφου. Πώς μπορεί να περιγραφεί μια τέτοια πραγματικότητα? Η απάντηση είναι ότι δεν μπορεί. Και δεν μπορεί γιατί η αισθητική εποπτεία μας είναι κατασκευασμένη να αναγνωρίζει μόνο τρισδιάστατες μορφές. Η διαπίστωση ότι ο νους έχει την τάση να υπερβαίνει τα στενά δεσμά της αισθητικής εποπτείας, αν και φιλοσοφικά παραπέμπει τις πλατωνικές ιδέες και το παράδειγμα του Σπηλαίου, εντούτοις οθεί προς μια κατεύθυνση εντελώς διαφορετική από εκείνη της μεταφυσικής. Στην κατεύθυνση μιας απέτησης για διεύρυνση των ορίων της αισθητικής εποπτείας υπό την κατεύθυνση των λογικών συμπερασμάτων. Μπορεί ωστόσο ο άνθρωπος να υπερβεί τα εμπειρικά όρια των αισθητών πληροφοριών και να κατανοήσει τη βαθύτερη πραγματικότητα της γενεολογικής γνώσης? Συνδυάζοντας τις αισθητικές μορφές, η φαντασία μας μπορεί να σχηματίζει ό,τι σύνθεση επιθυμεί. Απλή, πολύπλοκη, αλόκοτη, υπερβολική, ακόμα και νοσηρή ή αποτρόπαιη, αρκεί η πρώτη ύλη που χρησιμοποιεί να προέρχεται από το περιβάλλον της επιβεβαιωμένης αισθητικής εποπτείας. Πέρα από αυτά τα όρια, ο νους μας δεν μπορεί να αναγνωρίζει, να φαντάζεται, να συλλογίζεται. Πώς όμως η επίσης ασύλληπτη για το νου μας έννοια του απείρου γινόταν κατανοητή αιώνες πριν ανακαλυφθεί η θεωρία της σχετικότητας? Η κατανόηση της έννοιας του απείρου δεν αφορά στην εμπειρία της πραγματικότητας, αλλά στον τρόπο τακτοποίησης και υπολογισμού των όρων της, με βάση την οργάνωση συγκεκριμένων αισθητικών σημείων που αντιστοιχούν στην λογική γνώση, των αριθμών και των συμβόλων τους. Από τη μαθηματική σύνδεση εξαρτάται η λογική πορεία προς την απόδειξη. Όλοι οι αριθμοί εκφράζονται σύμφωνα με τα κριτήρια που εμείς επιλέγουμε. Μπορούμε ωστόσο να φανταστούμε άπειρους αριθμούς? Η απάντηση είναι όχι. Ο νους μας δεν είναι προγραμματισμένος να αποσαφηνίζει αισθητικά το άπειρο. Επομένως, δεν μπορεί ούτε να το φαντάζεται. Τότε, εφόσον δεν μπορούμε να φανταστούμε το άπειρο και ως εκ τούτου να το εκφράσουμε αισθητικά, πώς είναι δυνατόν να συζητάμε γι' αυτό? Το γεγονός ότι δεν έχουμε αισθητική γνώση του απείρου δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να υποθέσουμε την ύπαρξή του. Επειδή η υπόθεση ως διασκεπτική ενέργεια αφορά καθαρά στην ενοιολογική γνώση, έπεται πως ό,τι υποθέτουμε πρέπει να είμαστε σε θέση να το αποδεικνύουμε ή να το απορρίπτουμε με βάση τη λογική. Πώς όμως ο θεωρητικός νους μπορεί να λειτουργήσει κατευθείαν στο επίπεδο της λογικής, χωρίς προηγουμένως να έχει σχηματίσει το αισθητικό περίγραμμα, δηλαδή τη μορφή του αποτελέσματος και της πορείας του προς αυτό? Η απάντηση είναι ότι... Να παρέμβω μια στιγμή. Μας μένουν 10 λεπτά μέχρι το... Αν μπορείτε στα 5 λεπτά είναι για να μας μείνει, ναι, και να μας μείνει 5 λεπτά. Έτσι έχω προγραμματίσει. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Επανέρχομαι λοιπόν για να μην χαθούμε. Το γεγονός ότι δεν έχουμε αισθητική γνώση του απείρου δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να υποθέσουμε την ύπαρξή του. Επειδή η υπόθεση ως διασκεπτική ενέργεια αφορά καθαρά στην ενοιολογική γνώση, έπεται πως ό,τι υποθέτουμε πρέπει να είμαστε σε θέση να το αποδεικνύουμε ή να το απορρίπτουμε με βάση τη λογική. Πώς ο θεωρητικός νους μπορεί να λειτουργήσει κατευθείαν στο επίπεδο της λογικής, χωρίς προηγουμένως να έχει σχηματίσει το αισθητικό περίγραμμα, τη μορφή του αποτελέσματος και της πορείας του προς αυτό? Η απάντηση είναι ότι το λογικό επίπεδο του νου μας μπορεί να υποθέσει χωρίς να μορφοποιήσει, εφόσον αντικαταστήσει τις αισθητικές μορφές με σύμβολα, δηλαδή με αισθητικολογικές παραστάσεις, που στη σύνθεσή τους μπορούν να περιχαρακώσουν τα λογικά όρια ιδέας που υποθέτουμε.
Οι παραστάσεις αυτές είναι οι αριθμοί και τα σύμβολα. Η πράξη. Είναι προφανές ότι η μαθηματική ανάλυση, εφόσον οδηγεί σε λογικά συμπεράσματα, συνιστά γλώσσα, δηλαδή σύμβαση συνεννόησης, η οποία εξαρτάται από την ειδική γνώση των κανόνων της. Και πώς λειτουργεί η αισθητική γνώση στο επίπεδο αυτό. Η μαθηματική υπόθεση δεν περιέχει το προγνωστικό αισθητικό κριτήριο του αποτελέσματος της. Επομένως, ουδόλως ενδιαφέρεται για την έκφραση. Η μαθηματική γλώσσα εικονοποιείται και αποτυπώνεται διαμέσου μορφών, η σύνθεση των οποίων γενικεύεται αναφορικά προς ένα συγκεκριμένο σκοπό, εκείνο της απόδειξης. Είναι επομένως οι αριθμοί και τα μαθηματικά σύμβολα αισθητικά μεταδοτές μορφές προσανατολισμένες να ολοκληρώνουν την λογική απέτηση και βούληση. Και η βούληση δίνει την εντολή στο θεωρητικό νου να περιορίζει κάθε αυθορμητισμό ώστε οι μαθηματικές μορφές να προσανατολίζονται μόνο προς το λογικό σκοπό της απόδειξης. Παρόλο λοιπόν που οι αριθμοί και τα μαθηματικά σύμβολα περιέχουν την αισθητική βεβαιότητα που παράγεται από την ενέργεια της απεικόνησής τους, σε καμία περίπτωση δεν αποτυπώνουν αισθητικά τη γνώση του μαθηματικού αποτελέσματος. Η σκεπτική ενέργεια, επομένως, όταν λειτουργεί μαθηματικά, δεν μπορεί να φανταστεί το αποτέλεσμά της παρά μόνο να το διατυπώσει αριθμητικά. Αυτό συμβαίνει γιατί οι ίδιοι οι αριθμοί εντούτοις δεν αποτελούν πρωτογενείς μορφές ζώσας εμπειρίας, αλλά δευτερογενείς μορφές συμβάσεων διευθέτησής της, δηλαδή αναπαραστάσεις εμπειριών. Επομένως, δεν μπορούμε να φανταστούμε ένα μαθηματικό αποτέλεσμα, παρά μόνο να οδηγηθούμε λογικά σε αυτό, δεδομένου ότι δεν μπορούμε να έχουμε αισθητική γνώση των μαθηματικών υπολογισμών, αλλά μόνο αριθμητική γνώση της εικονικής αναπαράστασής τους και εμπειρία της εφαρμογής των αποτελεσμάτων τους. Για παράδειγμα, όταν σκέφτομαι την πράξη 2x2=4, κατανοούμε τον υπολογισμό και συμπεραίνω λογικά ότι με τον ίδιο τρόπο 4x4 είναι 16. Και κατ' επέκταση φαντάζομαι την εφαρμογή της αρχής του πολλαπλασιασμού σε ολόκληρα το φράσμα της εμπειρίας μου. Μπορώ μάλιστα λειτουργώντας αντίστροφα να φανταστώ τη μαθηματική πράξη της διαίρεσης. Παρόλο όμως που σε αλληλεπίδραση με τη βούληση μπορώ να προσανατολίσω τη λογική μου στην αποκάλυψη και άλλων μαθηματικών αναλογιών, δεν μπορώ να διαισθανθώ, να το υπολογίσω, να το συσχετήσω δηλαδή με αντίστοιχες αναλογίες και να το διατυπώσω, περιγράψω με βάση την μαθηματική απεικόνηση. Πράγματι λοιπόν η επιστημονική γνώση μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή λογικών συμπερασμάτων, ανεξάρτητα ή όχι, και όχι δίπλα στην αισθητική εποπτεία, όπως μέχρι σήμερα παραδέχεται η φιλοσοφία. Η αισθητική εποπτεία, παρόλο που αποτελεί ανεξάρτητη μορφή γνώσης, δεν μπορεί να δημιουργήσει μορφές πέρα από τον όριο των αισθήσεων, επομένως δεν μπορεί να ακολουθήσει τις επιστημονικές αρχές. Ωστόσο, το ότι η λογική υπερισχύει των αισθήσεων, βάζοντας έτσι ερωτηματικά στα όσα μέχρι την αισθητική εποπτεία, δεν είναι ενδεικτικό του γεγονότος ότι η φιλοσοφία έχει πάψει πλέον στην ολότητά της να αποτελεί τη θεωρητική μήτρα της επιστήμης. Αρκεί να αναλογιστούμε ότι η απάντηση στο λεγόμενο καρτεσιανό παράδοξο, που έχουμε ήδη αναφερθεί ως μια κορύφωση της διαμάχης μεταξύ μονισμού και δεϊσμού, δόθηκε κυρίως από φιλοσόφους, Γάλλους εγκυκλοπαιδιστές και Γερμανούς φιλιστές, οι θέσεις των οποίων οδήγησαν σταδιακά στην αποπνευματοποίηση της νόησης. Και κλείνω σε 2 λεπτά, αν τα έχω. Όσο πιο σύντομα μπορείτε να πάρουμε τουλάχιστον υποστηρίζουμε μια απάντηση, αν υπάρχουν. Ωραία. Υποστηρίζουμε στο σημείο αυτό, λοιπόν, ανατρέχοντας δειγματοληπτικά σε κάποιες εύστοχες παρατηρήσεις επιστημόνων. Ο ενοιολογικός προσανατολισμός, των οποίων εμπίπτει και στη μελέτη του φάσματος των φιλοσοφικών προοπτικών. Ξεκινάμε με την παραδοχή του βιολόγου Νίκολα Στίμπεργκεν, ότι η θεολογία ως μελέτη της συμπεριφοράς των ζώων και των ανθρώπων δεν έχει ακόμη αποδείξει ότι η επίδραση του περιβάλλοντος μπορεί να επηρεάσει συμπεριφορές πέρα από τα όρια των φυσικών καταβολών μας. Αποφεύγοντας τη θετικιστική προοπτική και ανοίγοντας ένα μονοπάτι συνεργασίας μεταξύ θετικών και ανθρωπιστικών επιστημών, ο Ολλανδός ζωολόγος παραδέχεται ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο, το οποίο πρέπει να εξεταστεί σε σχέση με την εξελικτική θεωρία, αφορά στους κλάδους της φυσιολογίας, της ψυχολογίας και εν γέννη των ανθρωπιστικών επιστημών. Ωστόσο, συμπληρώνουμε εδώ ότι παρόλες τις γενικές αρχές τους, βιολογία και θετικές επιστήμες δεν μπορούν να εισδύσουν στον πυρήνα της ατομικότητας καθενός. Και όλα τα βιολογικά είδη, η μελέτη της ατομικής αντίδρασης στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος είναι αρκετή ώστε να συναχθούν συμπεράσματα αντιπροσωπευτικά για το σύνολο του είδους. Κάτι τότε όμως δεν ισχύει για τον άνθρωπο, δεδομένου ότι η ατομικότητά του αποτελεί ξεχωριστή προσωποποιημένη παρουσία
συνειδητά ολοκληρωμένη ψυχική, σωματική και νοητική οντότητα. Να θεωρήσουμε θέση του ότι είμαστε εντάξει εδώ. Κάπως ολοκληρώνω και μια σκέψη. Δεν θα μας μείνει καθόλου χρόνος και πρέπει να κάνουμε τη μετάβαση και στο επόμενο. Εντάξει, επομένως, μία παράγραφο θα διάβαζα, αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Δυστυχώς, ναι, δεν υπάρχει να αφήσουμε 5 λεπτά για τη διαδικασία. Οπότε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δακρότση. Εγώ σας ευχαριστώ. Για την ομιλία σας. Ωραία. Για την ευκαιρία. Γεια σας. Γεια σας. Για να...